Στις περικοπές ύψους 9% που θα υποστεί η αυτοδιοίκηση το 2015, γεγονός που θα επιφέρει κατ' επέκταση αλλαγή στους προϋπολογισμούς των Δήμων, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Βέρειας Κώστας Βοριαζίδης στην πρώτη του φετινή συνέντευξη. Δυστυχώς, και παρότι ακόμα δεν το είδαμε σαν νόμο στο φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως, το δώρο που μας επιφυλάσσει η κεντρική κυβέρνηση για το 2015 είναι καινούριες περικοπές της τάξης του 9%. Φαίνεται ότι οι Δήμοι παίρνουν πολλά λεφτά και πρέπει να μειωθούν περαιτέρω τα χρήματα που παίρνουν. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Εφόσον έχουμε στα χέρια μας τις νέες μειώσεις, προφανώς θα πρέπει να γίνει καινούριος προϋπολογισμός. Και καινούριος προϋπολογισμός, αν κρίνουμε ότι υπάρχουν δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να μειωθούν προφανώς, και αυτές αφορούν είτε τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, είτε τα καύσιμα, τα απορρίμματα, σημαίνει ότι οι μειώσεις θα γίνουν σε κάποια λίγα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή θέλουν να μας κατεβάσουν ακόμα χαμηλότερα, να μας πάνε στον πάτο εντελώς. Δεν ξέρω ποια είναι η λογική, ομολογώ ότι δεν την καταλαβαίνω. Αναφορά γίνεται επίσης στην πορεία των εργασιών, των έργων υποδομής στο Δήμο. Ήδη για τους 4 μήνες του 2014 που ήμασταν στη διοίκηση, κατατέθηκαν προτάσεις ύψους 3 εκατομμυρίων. Και βέβαια αυτό θα συνεχιστεί και το 2015, γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να κάνουμε κάποια έργα. Τα χρήματα είτε του ΕΣΠΑ, το οποίο βρίσκεται στο τελείωμά του, είτε του καινούριου ΣΕΣ. Αυτή είναι η πραγματικότητα, μόνο εκεί μπορούμε να ελπίζουμε. Αλλά δυστυχώς ούτε το ΕΣΠΑ ούτε το ΣΕΣ δίνουν λεφτά για την καθημερινότητα. Και αυτό είναι σημαντικό. Η τουριστική ανάπτυξη του Δήμου και η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελούν μεταξύ άλλων 2 από τους βασικούς άξονες της πόλης. Έχουν να κάνουν με την εξοικονόμηση ενέργειας, έχουν να κάνουν με τον τουρισμό. Μιλάμε για αυτές που έχουν κατευθεί ήδη μέχρι τώρα. Έτσι. Ναι, είναι 2 βασικοί άξονες στους οποίους επενδύουμε κιόλας και το έχουμε δηλώσει. Η κατεύθυνση που θέλουμε να δώσουμε είναι της εξωστρέφειας. Θέλουμε να μάθει όλος ο κόσμος, πέραν της Ελλάδος και στο εξωτερικό, στην Ευρώπη ιδιαίτερα, ποια είναι η περιοχή μας, ποια είναι τα θέλγητρα που έχει και γιατί πρέπει να την επισκεφθεί. Γι' αυτό το λόγο συστήσαμε την Αντιδημαρχία Τουρισμού και προσλάβαμε και ειδικό συνεργάτη, άνθρωπο με πείρα στον τουρισμό, ούτως ώστε να μπορέσουμε να καταφέρουμε κάποια πράγματα, γιατί είπαμε ότι τουλάχιστον στο κομμάτι του τουρισμού ο Δήμος μας ήταν σε νηπιακή ηλικία. Στο κομμάτι των υποδομών περιμένουμε να δούμε τι θα βγει, γιατί η αλήθεια είναι ότι το νέο ΣΕΣ θα είναι φτωχό σε υποδομές. Ήδη έχουμε καταθέσει κάποια παλιότερη πρόταση προς το Υπουργείο. Βέβαια, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, με τις εκλογές όλα πάνε πίσω. Έτσι. Θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η καινούργια κατάσταση, η οποία θα προκύψει από τις εκλογές, ούτως ώστε να γίνει καινούργια κατάσταση προτάσεων, για να πάρουμε όσο δυνατόν περισσότερα προγράμματα και εντάξεις για το Δήμο μας. Ο Δήμαρχος παράλληλα έδωσε τις ευχές του για τη νέα χρονιά. Να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο υγεία, εργασία, γιατί και η υγεία μας είναι πολύτιμη, αλλά και χωρίς την εργασία δεν μπορούμε και ξέρουμε ότι πολλοί κόσμος έχει μείνει χωρίς δουλειά. Να ευχηθούμε το 2015 να είναι καλύτερο από το 2014 και τα προηγούμενα χρόνια, να υπάρξει μια οικονομική ανάπτυξη και ανάκαμψη για τον τόπο, γιατί ο κόσμος έχει φτάσει στα χαμηλότερα σημεία του.